Κυρίες και κύριοι, στην Ήπειρο να δούμε τα νεότερα για τη γιγαντιαία επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από την Ελλάς και το λιμενικό για τον εντοπισμό των επικίνδυνων Αλβανών δραπετών που σχεδιάζουν να διαφύγουν στην Αλβανία με δεδομένο την περιοχή στην οποία έχουν καταφύγει, έχουν εντοπιστεί τα τελευταία 24 ώρα ίχνη τους. Τρία ελικόπτερα, πέντε σκάφη του λιμενικού, εκατοντάδες αστυνομικοί από όλη την Ήπειρο, αλλά και επίλεκτες ομάδες όπως ΕΚΑΜ και ΟΠΚΕ, με θερμικές κάμερες αναζητούν ίχνη των αδίστακτων δραπετών των φυλακών Τρικάλων σε δύσβατες περιοχές της Θεσπρωτείας, αλλά και στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο. Την ίδια ώρα ανάστατη είναι και οι κάτοικοι των ορεινών χωριών του Σουλίου, οι οποίοι μόλις πέσει το σκοτάδι, κλειδαμπαρώνονται στα σπίτια τους. Φοβούμαστε, πότε φοβούμαστε. Εδώ ορεινά χωριά είναι λίγος κόσμος, είναι κλειδώνουμε τις πόρτες και μπαίνουμε μέσα. Οι περιοχές όπου γίνονται οι έρευνες έχουν χωριστεί σε ζώνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των επικίνδυνων δραπετών, οι οποίοι παραμένουν άφαντοι μετά το τελευταίο ίχνος που άφησαν με τη μηχανή που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στο χωριό Φροσίνη του Σουλίου. Η μία ζώνη ερευνών εκτείνεται από τα ορεινά χωριά του Σουλίου έως αυτά που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού Καλαμά, όπως είναι η Νεράιδα, η Πλακωτήτο, ο Πολύδροσο, η Φροσίνα και άλλα. Ο δεύτερος κλοιός έχει δημιουργηθεί στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο, από τη Λωρίδα της Αγιάδας έως τα ορεινά χωριά των Φιλιατών και της Μουργκάνας. Σε επιφυλακή όμως είναι και το λιμενικό με πέντε σκάφη που περιπολούν στις ακτές της Θεσπρωτείας, καθώς εκφράζονται φόβοι μήπως επιχειρήσουν να διαφύγουν στη γειτονική χώρα διαθαλάσσης. Η πιο πιθανή πορεία ήταν για Σαγιάδα. Από το σημείο που άφησαν το μηχανάκι, περίπου μία ώρα με τα πόδια μέχρι την Εγνατίωδο. Η Αλβανία είναι αρκετά. Πρέπει να περάσουν το ποτάμι, τον Καλαμά. Είναι αρκετές ώρες. Οι επικεφαλείς των αστυνομικών επιχειρήσεων εκτιμούν πως οι αδίστακτοι δραπέτες δεν έχουν καταφέρει να διαφύγουν στην Αλβανία, αλλά κρύβονται στα βουνά, κυρίως σε στάνες κτηνοτρόφων, όπου βρίσκουν τροφή και δεν εντοπίζονται από τις θερμικές κάμερες.